Καλώς σας βρήκα. Καλώς ορίσατε και εσωτερικών και αμήνης σε μια προηγούμενη περίοδο, αλλά και επί 15 χρόνια βουλευτής. Ναι. 50, το 60 με το 75, 74. Ο κύριος Αδάμου, ο οποίος φέρεται ότι όπως όλα δείχνουν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής μέχρι να λήξει και αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, δήλωσε ότι θα εργαστεί ώστε να μην ντρέπεται να λέει ότι είναι βουλευτής. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή τη φασαρία που έχει γίνει? Εσείς ντρέπεστε για την εικόνα που παρουσιάζει? Όχι, εγώ ευτύχησα να ζήσω σε μια περίοδο που δεν ντρεπόσουν να ήσουν βουλευτής. Δηλαδή είχαμε τις διαφορές μας, είχαμε τις συζητήσεις μας, αλλά κόσμια. Βεβαίως τότε δεν υπήρχαν ούτε και τα κόμματα. Υπήρχε η παράταξη του Αρχιεπισκόπου και η αριστερά. Αλλά και με την αριστερά, αν τα βρίσκαμε, δεν υπήρχαν εντάσεις. Αν διαφωνούσαμε, διαφωνούσαμε πάνω σε θέματα πολιτικής, πάνω σε θέματα οικονομικά που είχαμε στη Βουλή. Αλλά την ίδια ώρα είμαστε και φίλοι. Δεν είχαμε αυτό το... πιστεύω εκείνο που ενώ τα κόμματα χρειαζόντουσαν να γίνουν για να λειτουργήσει η δημοκρατία, ναι. Με την πάρδο του χρόνου φαίνεται ότι δεν μπορώ να πω ότι εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Να μην το πάρουμε για όλα και για όλους, αλλά δεν εξυπηρετούν. Έκαναν πελατείες. Έγιναν κλειστά τα κόμματα. Για να μπει έναν μέσα στο κόμμα πρέπει να είναι κάποιος ή να βγει βουλευτής ή να βλέπετε ότι βγαίνει ένας βουλευτής και μπορεί να είναι 30 χρόνια βουλευτής. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δημιουργούνται κατεστημένα και τα κατεστημένα πλέον πάντοτε μπαίνουν οι επιτίδιοι μέσα. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν λειτουργούν ορθόδοξα τα κόμματα, πιστεύω, και δεν μπορεί να λειτουργήσει και ορθόδοξα η δημοκρατία. Στην εποχή σας δεν είχε κατεστημένα το πολιτικό σκηνικό? Δεν είχε διαφθορά, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίοδος στην οποία δεν υπάρχει διαφθορά. Αλλά η διαφθορά τότε δεν ήταν στα πάνω δώματα. Δεν ήταν στους θεσμούς. Η διαφθορά υπήρχε κάτω. Στο κάτω υπήρχε τρόπος ελέγχου. Υπήρχε τρόπος να το περιορίσεις. Όταν όμως το πρόβλημα σου δεν είναι στα κάτω στρώματα, ναι, αλλά είναι στην εξουσία, στους θεσμούς, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Τώρα πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη διαφθορά? Γιατί επιτρέψτε μου, το όλο θέμα με τις αποκαλύψεις του Al Jazeera είναι τεράστιο. Θεωρούμε όλοι πως δεν μπαίνει τελεία με την παρέτηση ούτε του βουλευτή του ΑΚΕΛ, του Χριστάκη Τζοβάνι, αλλά ούτε με την παρέτηση, όχι, του Δημήτρη Σιλούρη. Πρέπει η δικαιοσύνη, και όχι μόνο στην την περίπτωση, αλλά και σε προηγούμενες περιπτώσεις, πρέπει να επεμβαίνει η δικαιοσύνη, και αν υπάρχουν ποινικά δικήματα να οδηγούνται στα δικαστήρια. Είναι το πραξικόπημα, είναι η εισβολή και κανένας δεν επλήρωσε. Έγιναν τόσα πράγματα, έγινε το χρηματιστήριο, κανένας δεν επλήρωσε. Από τη στιγμή που εξελίσσεται η κατάσταση όπως είναι, αν και αυτή η υπόθεση πάρει το δρόμο των προηγούμενων, τότε είμαστε χαμένοι, πιστεύω. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάτσουν τα κόμματα, να τα βρουν τουλάχιστον σε αυτό το σημείο. Ότι κύριε, μπορεί να διαφωνούν στα άλλα, ποιο θα είναι πρόεδρο ή ποιο θα κάνει την παραπάνω ψήφου. Ναι. Το θέμα είναι ότι όμως το έγκλημα και η διαφθορά είναι θέμα κοινό για όλους μας. Είναι καταστροφή του τόπου. Τώρα, στην εποχή σας, εσείς που ήσασταν και υπουργός δικαιοσύνης, σίγουρα αντιμετωπίσατε και ζητήματα διαφθοράς και κάποιους που θέλανε να απλώσουν το χέρι πιο μακριά από ό,τι έπρεπε. Πώς αντιμετωπίζατε αυτά τα θέματα? Ναι, τα αντιμετωπίζαμε, δηλαδή, να σας πω, είχαμε και πληροφόρηση καλή τότε, αρκετή πληροφόρηση. Προσωπικά είχα παντού Παγκύπρη ό,τι μπορούσε να κάνει, ό,τι πήγαινε να κάνει κάποιος, ναι. Έφτανε η πληροφορία κοντά μου. Σήμερα φαίνεται ότι... Συγγνώμη, αυτό ήταν προσωπική δική σας πρακτική ή ήταν δομικό του? Όχι, ήταν δική μου πρακτική. Για να σας βάλω στην εικόνα, παραδείγματος χάρη, εγώ είχα δει τότε, όταν ανέλαβα το Υπουργείο, είδα όλα τα εγκληματικά στοιχεία, τους αρχηγούς. Και τους μίλησα, γιατί υπήρχε εκεί το έγκλημα περισσότερο την εποχή εκείνη. Τους συναντήσατε προσωπικά δηλαδή? Τους συνάντησα, όχι στο Υπουργείο, έξω. Και τους έδωσα το μήνυμα, ότι ακούτε να σας πω, εγώ ανέλαβα τον το Υπουργείο και δεν θα αποτύχω. Θέλετε να κάνουμε μια συμφωνία?
να μείνετε ουδέτεροι ή να συνεργαστείτε μαζί μου. Οπότε, αν συνεργαστείτε, θα είναι πιο καλά. Αν όμως να μείνετε ουδέτεροι, να σταματήσετε τις εγκληματικές σας ενέργειες. Εάν όμως αυτά δεν τα κάνετε και είστε απέναντί μου, πάρτε το απόφαση. Είμαι αποφασισμένος ή να σας βάλω φυλακή ή θα σκοτωθείτε μεταξύ σας ή θα σας βάλω φυλακή. Ναι. Γιατί πήραν αυτό το μήνυμα, για να είμαι ειλικρινής, δημιούργησα όμως και πράκτορας, είχα τη δυνατότητα να δημιουργήσω πράκτορες δικούς μου μέσα στους κόλπους τους. Αν τα πράγματα δεν τα έχεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Εκείνοι προγραμματίζουν και εσύ αμήνεσαι. Όχι. Να προγραμματίζεις εσύ και να αμήνονται εκείνοι. Αυτά μπορούν να γίνουν σε μια ευρωπαϊκή πλέον Κύπρο. Γιατί η Κύπρος πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από διάφορες ρυθμίσεις και διάφορες νομοθεσίες οι οποίες μας έρχονται απ' έξω. Δηλαδή, βέβαια στο Αλ-Τζαζίρα έχει κάνει την αποστολή του. Ναι. Αλλά φανταστείτε αν έρχεται έναν Αλ-Τζαζίρα και πήγαινε σε έναν υπουργείο που είχαμε μυστικά, που έχουμε το ένα, που έχουμε το άλλο και έμπαινε. Είμαστε ξέφραγον αμπέλη. Πώς μπορεί να έρχονται ξένοι εδώ να κάνουν αυτά τα πράγματα και να μην τους εντοπίζουμε. Πρέπει να κάνουμε από την πρώτη στιγμή και ούτε να τους συναντούμε. Πρέπει να έχουμε την πληροφόρηση από την υπηρεσία πληροφοριών. Τούτοι που έρχονται να μας δουν είναι άνθρωποι καθαροί. Οι πολιτικοί ειδικά που είναι στην εξουσία, που είναι στους θεσμούς. Και πρέπει να παίρνουμε την πληροφόρηση. Αν δεν την παίρνουμε, θα είμαστε στα χέρια αυτών. Ναι. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα και έχοντας κατά νου ότι οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και όχι μόνο, στο παιχνίδι έχει μπει και ελεκτική υπηρεσία, είναι και τετραμελής επιτροπή που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας. Εσείς πιστεύετε πώς θα καταλήξουν κάπου, θα επέλθει η κάθαρση, θα δοθεί η δικαιοσύνη? Πρέπει να καταλήξουν. Αλίμονο να δεν καταλήξουν. Δεν λέω, δεν είμαι δικαστής για να δικάσω εγώ αν ήταν ένοχοι αυτοί ή όχι. Ναι. Το δικαστήριο θα αποφασίσει. Αλλά αλίμονο αν δεν καταλήξουν σε κάπου. Πρέπει να βρουν τι είναι ένοχοι, είναι αθώοι. Και εάν όντως όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε είναι σωστά, τότε η κατάσταση είναι πολλά σοβαρή για να μπορεί να μην γίνει τίποτε. Είπατε προηγουμένως ότι κανονικά θα έπρεπε να έχουμε την πληροφόρηση και τον τρόπο να ξέρουμε αυτοί που έρχονται να μας συναντήσουν να είναι καθαροί άνθρωποι κτλ. Βέβαια, κύριε Κώση, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν τους εντοπίσαμε ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι έκαναν παρασπονδίες και διαφθορά και διαπλοκή δική μας. Δική μας, ναι. Ναι. Ναι, λέω ότι όμως φανταστήκετε όμως, λέω. Δεν μιλώ για να εθώσω το τι έγινε. Φανταστείτε αν έρθει κάποια ξένη υποτούτη και πάει σε ένα σοβαρό υπουργείο και για να μάθει μυστικά, να κάνει ξέρω εγώ ένα το άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Δεν μπορεί να μην το ξέρουμε. Πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Όταν πριν χρόνια ήρθαν κάτι δημοσιογράφοι από την Ιρλανδοί και με συναντήσαν, ήμουν στη Βουλή εγώ τότε και ήταν τη σειρά οι δημοσιογράφοι, κάμερα με κάμερες και ήρθαν και με βρήκαν και λέει θέλουμε να μας πείτε να μας πεις τι εκάμνετε εσείς στον αγώνα της ΕΟΚΑ και πετύχετε, διότι ομολογουμένως επέτυχε η υπόθεσή σας. Αντιλαμβάνεστε, αν εκάθομουν εγώ και έλεγα τους, είπα ότι εγώ, τούτα είναι πώς έκαναμε εμείς, δεν σας ξέρω, πρώτη φορά σας βλέπω, ένα θέμα να σας πω εγώ ότι είναι. Βεβαίως, επέμεναν, δεν τους είπα τίποτε. Αλλά την ίδια ώρα που θα τους έλεγα, μπορούσα να τους βοηθήσω, συμπαθούσα το κίνημα. Ναι, ναι. Έρχομουν εγώ, έπρεπε να το κάνω επίσημα, να ζητήσω άδεια από το κράτος μου. Μάλιστα, τώρα... Με όλη αυτή την ιστορία με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, ο πρόεδρος πήρε μια απόφαση με το Υπουργικό, κόπηκε μαχαίρι. Άργησε βέβαια και δεν κόπηκε και μαχαίρι, για να είμαστε ειλικρινείς. Από 1η Νοεμβρίου θα κοπεί. Εσείς το θεωρείτε, το συμπαθούσατε το πρόγραμμα πολιτογράφησης? Θεωρείτε ότι έκανε καλό στον τόπο ή ότι ήταν πηγή προβλημάτων? Από πλευράς οικονομικής πιστεύω ότι έκαμε πάρα πολύ καλό.
αλλά και πιστεύω αν δεν δούλευαν ορθόδοξα, δηλαδή αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν ήταν οι έρευνες κανονικά από την αρχή η νομοθεσία, να θεσπιστεί, να ακολουθήσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, μπορούσε να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα που είχαμε σήμερα. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα, η Κύπρος θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2013. Ναι. Βλέποντας τους νέους που μπαίνουν στην πολιτική, κύριε Κώση, εσάν είσαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν ή ακολουθούν την επατημένη. Θα αλλάξουν αν αλλάξουν οι νοοτροπίες των ηγετών. Δηλαδή να δέχονται τους νέους, να τους φέρνουν μέσα και να τους δίνουν θέσεις που να μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Ναι. Τα κατεστημένα πρέπει, δηλαδή έπρεπε κανονικά να αλλάξουν άρδιν τα κατεστημένα που υπάρχουν. Διότι δυστυχώς για αυτούς ο κόσμος δεν τους εμπιστεύεται. Δηλαδή είναι διάχυτη του κόσμου. Δεν είναι και μηδενός εξαιρουμένου δηλαδή. Και θα το δούμε και το βλέπουμε στις εκλογές πώς συμπεριφέρεται. Στην εποχή. Στην εποχή. Μπορεί να είναι χειρότερες οι αποχές τώρα με τούτες εξελίξεις. Χρόνο με το χρόνο είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό αποχής. Ναι, 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 και οι νέοι. Δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ με έναν ήρθε ο γιος μου, σπούδασε στις πολιτικές επιστήμες, πέρασε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στο Στάνφορντ, ήρθε πίσω, επειδή ήμουν εκατομένος στην πολιτική, εγώ και κάτσαμε και μιλήσαμε, θέλω να εκατωθεί. Και μίλησα του, είπα του, λέει μου, παπά, καλύτερα να μείνω στη δουλειά μας, παρά να μπω σε αυτές τις υποθέσεις που λέτε τώρα. Διότι είναι γεγονός ότι στην πολιτική δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι παίρνουν οι καλύτεροι. Ναι. Και έτσι, ούτε εκλέγονται οι καλύτεροι. Ούτε εκλέγονται οι καλύτεροι. Ούτε διορίζονται οι καλύτεροι. Ούτε το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ούτε διορίζονται. Οι πελατείες. Είναι οι πελατείες. Ναι. Και τα κόμματα, όποιος βγει στην εξουσία, το ίδιο κάνει. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μία πρόταση και να κλείσουμε με αυτό. Θα νομίζατε εσείς, εκτιμάτε ότι θα ήταν καλύτερο να διαλυθεί η Βουλή μετά από όλα αυτά και να πάμε σε πρόορες βουλευτικές εκλογές για να καθαρίσει το σκηνικό ή τώρα η επιλογή με τον νέο πρόεδρο? Ο νέος πρόεδρος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Αν τελικά είναι ο κύριος Αβράμας. Ένας εξαίρετος, ευτυχώς που ευρέθηκε εκεί. Και σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας και σαν αγαπητός σε όλους μας, πιστεύω ότι μαζί του θα μπορέσει να λειτουργήσει το λαχιστό, έστω για την περίοδο που ναι. Ακόμα λίγο να γίνουν οι εκλογές, ναι. Αλλά όχι η διάλυση της Βουλής σήμερα. Να πάμε ορθόδοξα, να μην γίνει τίποτα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εδώ παρουσία σας, κύριε Κώση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πρώην.